Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστούμε που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας. Θεωρούσαμε ότι ένας πιθανός τρόπος εισαγωγής ναρκωτικών, κινητών και άλλων αντικειμένων στις φυλακές είναι και αυτός με τη χρήση τηλεκατευθυνόμενων ετάμινων συσκευών, τα drones. Γι' αυτό και κατά το παρελθόν λαμβάναμε προληπτικά μέτρα, όπως η αυξημένη επιτήρηση του εξωτερικού χώρου των φυλακών σε συνεργασία με την εξωτερική φρουρά και τους υπαλλήλους των φυλακών. Μέχρι χθες όμως, οι υπηρεσίες της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλίας δεν είχαν αντιμετωπίσει ανάλογο περιστατικό με τη σύλληψη δραστών και κατάσχεση ναρκωτικών. Η χθεσινή εξάρθρωση της εγκληματικής ομάδας που ετοιμαζόταν να εισαγάγει ναρκωτικές ουσίες και κινητά τηλέφωνα στο κατάστημα κράτησης Λάρισας με την χρήση drones αποτελεί μια σημαντική επιτυχία για την ελληνική αστυνομία και γι' αυτό θέλω να συγχαρώ του συναδέλφου του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας. Για την υπόθεση αυτή συνελήφθησαν στο πλαίσιο συντονισμένων αστυνομικών επιχειρήσεων και τα 6 μέλη της εγκληματικής ομάδας, την οποία αποτελούσαν 4 αλλοδαποί υπήκου η Αλβανίας ηλικίας 24, 33, 36 και 26 ετών, όλη έγκληση στο κατάστημα κράτησης Λάρισας, με τον 24χρονο να τελεί σε τακτική άδεια, καθώς και 2 ημεδαβούς, έναν 19χρονο και μια 24χρονη. Οι συλληφθέντες είχαν προβεί σε όλες τις απαραίτητες προπαρασκευαστικές ενέργειες για την εισαγωγή των ναρκωτικών και των κινητών τηλεφώνων στο κατάστημα κράτησης και σκοπός τους ήταν η περαιτέρω διάθεση αυτών εντός της φυλακής. Όπως προέκυψε, ειδικός αυτουργός και αρχηγός της απόπειρας εισαγωγής, η οποία οργανώθηκε και συντονίστηκε μέσα από τις φυλακές, ήταν ο 36χρονος αλλοδαπός. Ηγετικά στελέχη ο 33χρονος και ο 26χρονος, ενώ τα υπόλοιπα 3 μέλη είχαν εκτελεστικό ρόλο και ενεργούσαν με βάση τις εντολές και τις οδηγίες τους. Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική ομάδα και της παράβασης του νόμου περί ναρκωτικών σε βαθμό κακουργήματος. Λεπτομέρειες για την υπόθεση θα σας αναφέρει ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, ο κύριος Αγάκος Γιώργος. Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου που ανταποκριθήκατε στο σημερινό κάλεσμά μας. Όσον αφορά για την υπόθεση, ο 24χρονος μαζί με τον 19χρονο μετέφεραν με μια τηλεκατευθυνόμενη υπτάμινη συσκευή, το λεγόμενο drone, από την Αθήνα στη Λάρισα και χθες το μεσημέρι εντοπίστηκαν να κινούνται με γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο κοντά στο κατάστημα κράτησης Λάρισας. Οι δύο επιβαίνοντες ακινητοποιήθηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς, ενώ κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν. Ένα ντρόουν με τα εξαρτήματά του, 6 κινητά και 5 καλώδια φόρτισής τους, το χρηματικό ποσό των 105 ευρώ, ταινία συσκευασίας και πλήθος γαντιών μιας κρίσης, ατζέντα με ονόματα και τηλέφωνα, καθώς και το προαναφερόμενο όχημα. Σε παράλληλη αστυνομική επιχείρηση συνελήφθη κατά την αποβίβασή της στο σταθμό λεωφορείων του ΚΤΕΛ Λάρισας η 24χρονη, η οποία είχε επιφορτιστεί με τη μεταφορά από την Αθήνα των ναρκωτικών ουσιών και των κινητών τηλεφώνων, τα οποία προορίζονταν για την εισαγωγή τους στο κατάστημα κράτησης Λάρισας. Στην κατοχή της βρέθηκαν και κατασχέθηκαν νάιλον συσκευασία με ηρωίνη βάρους 211 γραμμαρίων, 3 νάιλον συσκευασίες με κάναβη συνολικού βάρους 418 γραμμαρίων, 27 κάρτες SIM, 10 κινητά τηλέφωνα και 5 καλώδια φόρτισής τους και το χρηματικό ποσό των 135 ευρώ. Η εγκληματική ομάδα από τη διάθεση των ναρκωτικών ουσιών και των κινητών τηλεφώνων εντός του καταστήματος κράτησης εκτιμάται ότι θα αποκόμιζε το χρηματικό ποσό των 150.000 ευρώ. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον κύριο Εισαγγελέα Πλημελιωτικών Λάρισας, ενώ το προανακριτικό έργο διενεργεί το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών Λάρισας.